θα πάμε σε ένα καινούριο κορίτσι, μία τραγουδίστρια η οποία μιλάει με το στίχο, έτσι. Πραγματικά, πρώτα απ' όλα. Ναι. Λέγεται Λιλιάνα Χιώτη, έτσι. Το Χιώτη είναι ελληνικό όνομα, αν και η Λιλιάνα έχει μία προφορά. Και μας εξηγεί τι λένε οι στίχοι του τραγουδιού της τόσο αναλυτικά, ναι, που νομίζεις ότι... Όχι μόνο τι λένε, είναι από τι αισθάνονται, τι μπορεί οι συναισθήματα να σου δώσουνε. Ακούγοντας κάποιους τους στίχους σου, τι παίρνει από αυτούς, τι είναι κατάθεση ψυχής, τι ακριβώς δίνεις με αυτούς τους στίχους? Ένωση, ναι, της καρδιάς, με ένωση της αγάπης και κατά πώς μπορεί κανείς να κρατηθεί την απομάκρυση, την ξενυχτιά και την ανθρωπότητα, τον σεβασμό. Είναι κάτι φοβερό, είναι κάτι εκφύσιος, δεν ξέρω. Είναι κάτι extreme, κάτι έξτρα, κάτι που θα έλεγα εξωγήινη. Δεν ξέρω, κάτι γιατρικό, κάτι ψυχοιατρικό, θα το έλεγα, κάτι ψυχοθεραπεία, κάτι τρελό, κάτι αναστατωμένο, κάτι γερό, δυνατό και πολύ τρελά. Πολύ, είναι κάτι το οποίο είναι, παιδί μου, όλα πώς αυτά. Τώρα πώς το περιμένεις αυτό το τραγούδι από αντιστασιακό μέχρι... Ναι, είναι ψυχική κατάθεση, κατάθεση ανθρώπου. Είναι κατάθεση, έτσι, ψυχής. Κατάθεση, σίγουρα, ψυχής, βέβαια. Και βέβαια είναι κάτι το οποίο σου δημιουργεί ψυχολογικό, ψυχιατρικό. Εξωγήινου, να το και πω. Ανθρωπότητα. Όλο αυτό. Πάντως, ναι, μετά το τραγουδάκι μας δίνει να καταλάβουμε τι εννοεί και το υπερασπίζεται με τόσο πάνω. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε όλοι προσεκτικά αυτό το τραγούδι και να προσέξετε. Να τα ακούσει και στίχο η Μπάρακ, γιατί, ναι, τη βλέπω να απειλείται η θέση. Απειλείται η Μπάρακ, όχι, παιδιά. Όχι, την έχει χάσει. Το αχ, μη με πονάς. Κυκλικά πήγαινε. Μη με πονάς. Είναι η κατάθεση ψυχής. Είναι αυτό το ψυχιατρικό. Αυτό το τραγούδι και τη Μπάρακ να τα πάρουν σε στικάκι στο επόμενο Eurogroup. Να το δείξουν για να πούνε, κοίτα, όλες οι Ελληνίδες κοντεύουν να γίνουν μπιφ. Βοηθήστε μας την ανέκδοση. Γιατί δεν γίνεται. Όλες γίνανε μπιφ. Έτσι, ναι. Αχ, θέλω να σου πω όμως. Ναι, εντάξει, το κορίτσι απλώς είναι πολύ ανοιχτή, γιατί είναι και ποιήτρια. Ναι, 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 είναι ποιήτρια. Το παρακάτω... Αυτή κάνει τους στίχους. Αχ, μη πουνάς, το λέει μόνη της, δεν της το είπε άλλος.